dancing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. 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 What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. My Style Rocks, Happy New Year! Καλώς ορίσατε, σας υποδεχόμαστε εδώ την καινούργια χρονιά. 2024 είναι ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει αυτή η χρονιά και εδώ στη δική μας εκπομπή. Ευχόμαστε να είστε καλά, ευχόμαστε να περάσετε υπέροχα, να κάνατε όλα αυτά που φανταζόσασταν, που ελπίζατε, που θέλατε και η καινούργια χρονιά να είναι αυτό που επιθυμείτε περισσότερο σε όλους τους τομείς. Εμείς εδώ στιλιστικά, αλλά και όχι μόνο. Το 2024 μας βρίσκει στην έκτη σεζόν του My Style Rocks, στην 13η εβδομάδα. Σε λίγα επεισόδια από τώρα θα έχουμε την νικήτρια αυτής της σεζόν, το κορίτσι το οποίο θα είναι η βασίλισσα του στυλ, το κορίτσι που θα κερδίσει αυτό το έπαθλο αξίας 30.000 ευρώ. Στα υπόλοιπα νέα, να σας πω ότι η μορτασία μας δεν είναι γιατί είναι αρρωστούλα. Να πω επίσης ότι οι εβδομάδες θα έχουν συνεχόμενες δοκιμασίες, κάτι που δεν αρέσει καθόλου στα κορίτσια. Και επίσης ότι για να πάρει η νικήτρια της ημέρας τον έναν βαθμό επιπλέον για τον καλά, θα πρέπει να τον αφαιρέσει από μία άλλη συμπαίκτριά της. Ούτε αυτό αρέσει πάρα πολύ στα κορίτσια. Αρέσει όμως σε κάποιους άλλους όλο αυτό και κυρίως σε αυτούς που βάζουν τα θέματα, δηλαδή στην κριτική μας επιτροπή. Σήμερα έχουν σκεφτεί επίσης κάτι πολύ ωραίο που έχει να κάνει με τις ημέρες. Θα σας το πω σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα θα πρέπει να τις υποδεχτούμε. Είναι ο κύριος Στέλιος Κουδουνάρης. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κουλός. Και είναι και η κυρία Σοφία Χατζηπαντελή. Καλώς ορίσατε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Υγεία, Ομόνοια. Ναι. Κυψέλη, Παγκράτη. Και διάφορες άλλες περιοχές της Αθήνας. Ναι. Πώς είσαι, Σοφία μου? Είμαι καλά. Είσαι καλά. Ναι. Και τώρα που μπήκε το 2024, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Διαφορετικά. Διαφορετικά. Αλήθεια? Όχι. Είναι το ίδιο. Την αγαπώ. Είναι το ίδιο. Ναι, αλλά μπορεί να είναι και καλύτερα. Όχι, δεν Σοφία, νομίζω. Η Σοφία, να σου πω κάτι, το είχε πει από το προηγούμενο επεισόδιο την προηγούμενη χρονιά. Δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Τα θέλει ακριβώς όπως είναι τα πράγματα. Ναι, είναι πίεση που δεν χρειαζόμαστε. Αυτό είναι μια πίεση που δεν χρειαζόμαστε. Με το ζόρι να είναι καλύτερο το 24. Έλα μου, ντε. Όχι, όχι, να είναι καλύτερο. Γιατί δεν είναι. Με το ζόρι να είναι καλύτερο. Ναι, κοιτάμε μπροστά. Ναι, να το πούμε κοινωνικά, συλλογικά να είναι καλύτερο το 24. Ο χρόνο είναι μια ιδέα. Είναι. Σαν το χρόνο. Εμένα μου το λες. Περνάει γρήγορα. Περνάει γρήγορα. Περνάει γρήγορα. Όπως μπορείς 23. Πού πάτε, πού πάτε. Να μην πάμε. Να μην πάτε ακόμα, γιατί αποφάσισα να ανακοινώσω το θέμα της σημερινής δοκιμασίας εδώ. Από εδώ που είμαστε. Για να μην χάνουμε χρόνο μετά. Λοιπόν, το θέμα της σημερινής δοκιμασίας είναι κόβω τη βασιλόπιτα. Τέλεια. Έτσι. Το κοπίτι πίτα. Το κοπίτι πίτα. Τέλεια. Όπου γίνονται κοπίτι πίτα πάρα πολλές, έτσι, και μέχρι, πάει μέχρι τον Απρίλιο αυτό. Ναι, πάει. Έτσι, δεν είναι. Μέχρι το Πάσχα. Αλλά εσείς θα κρίνετε τώρα αυτή την περίοδο. Ναι. Οι κοπές της πίτας. Εντάξει, τώρα Γενάρη θα κρίνουμε. Δεν θα τρώμε, διότι καθότι φάγαμε πολύ το 2023. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι, αν θα φάμε. Δεν θα φάμε. Άμα θες κάτι, θα σου φέρνω εγώ από το σπίτι. Okay. Δεν θα το συνιστούσα. Όπως και να έχει, τώρα είναι η ώρα να πάτε στη θέση σας. Τι να φάμε? Όχι, να μην φάτε τίποτα. Έχουμε ακόμα.